σε αυτή εδώ την παραλία θα μπω σήμερα. Ελπίζω να βγάλω έστω και ένα ψάρι για να μαγειρέψουμε το βράδυ. Αλλιώς θα μείνουμε πεινασμένοι. Μιλάω σιγά γιατί ο μικρός μόλις κοιμήθηκε. Οπότε έχω στη διάθεσή μου μία ωρίτσα να μπω μέσα να δω αν υπάρχει τίποτα για βγάλισιμο. Ελπίζω να σταθώ τυχερό σήμερα το απόγευμα. Σαπουνό νερό για να γλιστράει. Βγάζω σκουλαρίκι για να μην τρυπήσω τη στολή. Τι θέλεις να φας απόψε? Τσιπούρα. Για 4 άτομα. Κοίτα, η τύχη του προτάρει. Ούτε καν ξέρω τι ψάρι είναι αυτό. Έχουμε και ένα λίγο πιο μικρό εδώ πέρα. Πιστεύω για τη Μαρία θα είναι μια χαρά. Πάμε λοιπόν να τα καθαρίσουμε, μια που είμαστε εδώ στην παραλία. Γιατί καλά είναι στην παραλία να τα καθαρίσουμε και όχι στο σπίτι να γεμίσουμε λέπια. Και πάμε να τα μαγειρέψουμε. Πες κάτω στα σχόλια τι ψάρι είναι αυτό, ιδέα δεν έχω. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι νόστιμο. Κοίτα και ρίγες. Θα το καθαρίσω. Ρε εσύ, αυτό δεν έχει λέπια. Όπο, δες εδώ φιλέτο. Αυτά δεν τα μπορώ ρε φιλέτα. Και ένα μικρό ψαράκι μέσα, δες το. Τώρα εγώ γελάω, αυτό πέθανε. Δεύτερο ψαράκι. Το έχει λέπια. Βλέπεις. Αν θες να δεις το βίντεο με τους εξοπλισμούς, κάνε κλικ εδώ πάνω για να ξέρεις τι χρειάζεσαι
για να γίνεις τεράστιος ψαροδισοκάς σαν και εμένα. Πάμε λοιπόν στο σπίτι να μαγειρέψουμε. Κοίταξε τι ωραίο που το κάναμε. Λοιπόν, αφού αφαιρέσαμε το δέρμα από το ψάρι, αλλά το πιπερώσαμε με αλάτι μαλαΐων παρακαλώ, γιατί δεν είμαστε τίποτα τρίτο τέταρτη. Θα μας πεις λίγα πράγματα για τη συνταγή. Λοιπόν, αυτό το ψάρι, δεν ξέρω, πρώτη φορά που φτιάχνω ψάρι, είναι αλήθεια. Δεν ξέρω πώς θα βγει, ελπίζω να βγει καλό. Εγώ το ξεφλούδισα, έβγαλα τη φλούδα τέλος πάντων από πάνω, το έβαλα πιπεράκι, αλατάκι. Τώρα τι θα το κάνεις, πού θα το βάλω τώρα? Θα το βάλω στο γκριλ, τι κάνει. 3 λεπτά από τη μία μεριά και 3 λεπτά από την άλλη. Τα πειραματόζα δοκιμάζουν τα... τις νέες γεύσεις. Το γυρίσω. Γύρνα. Γύρνα και ό,τι γίνει. Ωραία φαίνεται. Πώς νιώθεις? Πιστεύω ότι θα κάνεις καλή δουλειά. Και εγώ θα πιστεύω, για να βγάλω το λεμονάκι και το βιτάλ. Επιτέλους λοιπόν θα φάμε το ψαράκι. Λοιπόν, η Λίτσα, για να δούμε τι έχει κάνει η Μαρία. Σου δώσω χωρίς κόκαλο, ε. Ναι, λίγο έτσι. Ψήθηκε καλά από μέσα. Δεν θέλω να καείς, καίει. Όπω. Μπράβο. Μπράβο, μωρό μου, που το πιάσες. Λοιπόν, πολύ καλή η Λίτσα. Αυτός είναι ο τρόπος που το μαγειρέψαμε εμείς. Πρώτη φορά μαγειρεύουμε ψάρι. Τουλάχιστον αυτό το ψάρι και στο γκριλ, στο τηγάνι δηλαδή. Η γεύση του είναι πάρα πολύ ωραία. Μπριζολίζει λίγο, όπως λένε και στο site μαγειρικής. Είναι πάρα πολύ ωραίο όμως το ψάρι και έχει ψηθεί πάρα πολύ ωραία. Φρέσκο ψάρι, μόλις το πιάσαμε, το βάλαμε στην γκριλιέρα, η Μαρία το τηγάνισε. Αυτή είναι λοιπόν η Λίτσα, μας προσέφερε σήμερα τη σάρκα της για να γουστάρουμε, για να φάμε. Κάτι μάθαμε σήμερα, πώς να το ψήσουμε στο γκριλ ή τηγάνι, πώς το λέγεται τέλος πάντων αυτό. Είναι πάρα πολύ νόστιμο ψαράκι. Μέχρι να τελειώσει το βίντεο, εγώ θα το έχω φάει. Η Μαρία το έχει φάει ήδη το ψάρι. Και μην ξεχάσεις ότι στο τέλος κάθε μαγειρέματος, κάποιος πρέπει να τα καθαρίσει όλα αυτά. Ευχαριστώ που είδες το βίντεο, τα λέμε στο επόμενο.